αυτές τις στιγμές που αρχίζουν και παίζουν αυτά τα καλαματιανά και τι γίνεται εκείνη την ώρα. Που είναι όλοι και τρώνε δηλαδή και τι δεν κουνιέται κανένας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γάμος που μοιάζει με μνημόσυνο. Δεν ξέρω. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα θέατρο παραλόγου αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσως να υπάρχει μια λογική εξήγηση. Θα ήθελα να τη μάθω, θα με ενδιέφερε, γιατί εμείς όλο αυτό το διάστημα μας ενδιαφέρουν και τα μέτρα του κορονοϊού και βεβαίως δεν υπήρξαν ποτέ αρνητές και αντιλαμβανόμαστε και την ανάγκη να τελειώσει η πανδημία. Δεν ξέρω όμως αυτό το μέτρο. Τότε γιατί αυξάνουν τους καλεσμένους. Ας κάνουν κάποια πιο μικρή συλλογική event. Το να είναι 300 άτομα και να μην χορεύουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο. Δηλαδή, οι δικοί σας πελάτες τι λένε, ας πούμε, οι άνθρωποι που παντρεύονται, οι μελώνυμφοι. Συγκεκριμένα έχω νύφες που ξεκινάνε τον Ιούλιο και οι οποίες έχουν έρθει στο γραφείο πλέγοντας. Δεν έχω τίποτα. Λέει νύφη, ναι, βέβαια. Λέει πώς θα γίνει. Εν τω μεταξύ, κάπως αισθάνονται και λίγο δέσμοι μιας απόφασης να παντρευτούν τον Ιούλιο, διότι είμαστε πάρα πολύ κοντά για να το αναβάλουν κιόλα. Αν και το σκέφτονται. Α. Λόγω του νομέλα, ίσως λέει τώρα πως να το κάνω άλλη μέρα που να έχουν εμβολιαστεί όλοι, ξέρω εγώ, και να... δεν ξέρω. Μου είπε το μεταξύ συγκεκριμένη ότι έχουν εμβολιαστεί, μου λέει κατά 80% οι καλεσμένοι. Ναι. Τώρα ναι. Είναι ένα πρόβλημα, δεν ξέρω. Όχι, δηλαδή τώρα ας πούμε λες να μην γίνει ο γάμος, αλλά να γίνει το κορονοπάρτι που γίνεται κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα, θα λέγα εγώ, με 1000 άτομα και όλοι χορεύουν. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο παράλογο όλο αυτό. Είναι παράλογο, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση ίσως τις επόμενες μέρες το δει. Αν δεν το δει, πραγματικά πάμε χαμένοι. Και είναι ένα ακόμα χαστούκι στον κλάδο μας. Ναι. Χαστούκι ηχηρό, το οποίο δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Είναι ένας κλάδος στον οποίο ίσως και κανένας δεν έχει λάβει υπόψη του ότι θα πεινάσει. Στηρίζει πάρα πολλές επιχειρήσεις, διότι από το γάμο στηρίζονται και τα μαγαζιά ρούχων και τα κομμωτήρια και όλοι. Είναι πρόβλημα. Ναι. Ναι, είναι μια λυσίδα. Δεν είναι μόνο τα, κάποια γραφεία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια λυσίδα και μάλιστα πολύ μεγάλη, με πολλά επαγγέλματα τα οποία ασχολούνται με το γάμο. Μεγάλη. Είναι οι προμηθευτές μας. Δηλαδή, επηρεάζεται και η χοντρική και η λιανική πώληση. Σε όλα αυτά, τα ανθοπολία, ήδη εμείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια τεράστια αύξηση στις τιμές των λουλουδιών. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε τις τιμές στους πελάτες μας. Ήδη χάνουμε. Ναι. Είναι τρομερό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω που θα πάει. Δεν ξέρω αυτή η απόφαση για ποιο λόγο. Δηλαδή, μουσική αλλά χωρίς χορό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμένα ήδη οι νύφες τις οποίες έχω τον Ιούλιο μου είπαν ότι οι μισές θα το αναβάλουν γιατί μπορούν, είναι προς τα τέλη Ιουλίου. Και οι κοπέλες αυτές είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Είναι λογικό τώρα να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής, ας πούμε, και να μην χορέψεις, να μην δεχτείς όπως πρέπει τον κόσμο σου, τις ευχές σου να δεχτείς από τον κόσμο. Τι να λέει το 5.30 ώρα, να κάνουν τι μέχρι τις 5.30 να τρώνε. Ναι. Δεν ξέρω, ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και καλούμε την κυβέρνηση και τους συνήθους να το δουν λίγο πιο λογικά. Δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει και λογική κάπου. Ας χορεύουν αποστάσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να σας πω ότι θα γίνει το προβλέπω και η Αρογδάκη, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα και όλοι στους γάμους θα χορεύουν. Δηλαδή, σας το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να δηλαδή, ποιος αστυνομικός θα πάει με περιπολικό στο γάμο για να ρίξει πρόστιμο για το χορό. Και στο κάτω-κάτω ποιος πεθερός και πεθερά ή τα ανάποδα δεν θα πληρώσει 3.000 πρόστιμο προκειμένου να διασκεδάσει τον κόσμο του. Εγώ αυτό το βλέπω. Δηλαδή θα προτιμάνε όλοι να πληρώνουν το πρόστιμο το 3.000. Δεν ξέρω πώς γίνεται για το πρόστιμο.